Το μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα τη διατύπωση γνώμης για την τοποθέτηση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τριών μελών του ΔΣ της ΕΡΤ. Η πρόεδρος της Βουλής, που συντόνισε και τον διάλογο με τις ερωτήσεις των βουλευτών που συμμετέχουν στην Επιτροπή, έθεξε το εξής ερώτημα προς όλα τα μέλη του νέου ΔΣ. Όσο καιρό ήταν κλειστή η ΕΡΤ, τι κάνατε γι' αυτό? Στάθηκε από μόνη της, βέβαια, στις αγωνιστικές, όπως είπε, πράξεις του Διονύση Τσακνή. Σε αυτό το διάστημα από τις 11 Ιουνίου του 2013 μέχρι την σημερινή διαδικασία που δρομολογεί την αποκατάσταση της ΕΡΤ, ποια ήταν η συμβολή σας στην αποκατάσταση του Μαύρου? Με ποιον τρόπο τοποθετηθήκατε, πώς συμπράξατε με εκείνους που αγωνίζονταν ή πώς κρίνατε ότι έπρεπε να συμβάλλετε? Ο κύριος Τσακνής σημείωσε πως βρέθηκε στο πλευρό των αγωνιστών στο Ραδιομέγαρο με συναυλίες, ενώ υπέγραψε σειρά άρθρων και κειμένων για το Μαύρο. Την 11η Ιουνίου είχα μία συναυλία την οποία διέκοψα για να πάω στο Ραδιομέγαρο να συμπαρασταθώ. Έκτοτε νομίζω ότι ήμουνα καθημερινά μαζί με τους εργαζόμενους, ενθάρρυνα όσο μπορούσα. Σε κάποια αποστροφή της ομιλίας μου στην αρχή είπα ότι όχι μόνο η φυσική μου παρουσία, αλλά και ο βαρύς μου εξοπλισμός, τα τραγούδια μου ήταν στην υπηρεσία τους. Αναλάβατε και την ευθύνη να μιλήσετε και να μην σιωπήσετε, και να συμπράξετε και να μην απόσχετε. Ο ΔΕ ΛΑΜΠΗ Σταγματάρχη σημείωσε πως ήταν στον προαύλιο χώρο του Ραδιομεγάρου, στο πλευρό των διαδηλωτών και των απολυμμένων από τις πρώτες στιγμές μετά το λουκέτο του Ιουνίου του 2013. Ήμουν παρόν με όλους τους χιλιάδες ανθρώπους που βρέθηκαν το βράδυ της 11ης Ιουνίου στα πηγαδάκια της Μεσογείου, μετά στο πρώτο όροφο και την επόμενη και την παραεπόμενη μέρα. Αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρω, γιατί νομίζω ότι χιλιάδες άνθρωποι ήταν εκεί και έκαναν το αυτονόητο, και εγώ αυθόρμητα έκανα το αυτονόητο. Δηλαδή δεν είναι τίτλος θυμής αυτό, δηλαδή, δεν μπορώ να το καταθέσω ως